Η ΑΜΑΚ όπως χρόνια σταθερά και ταλάντευτα, καταρχήν δεν νιώθει πολύ μεγάλο συγκοινωνιακό πλεονέκτημα ότι έχει Κρήτη αυτή τη στιγμή. Όπως αυτό είναι το πρώτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στις διαφάνειές του, ότι η Κρήτη θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συγκοινωνιακό πλεονέκτημα έναντι της υπόλοιπης χώρας. Διότι θα μας αναλογούν περισσότερα μήκη και χιλιόμετρα ανακάτοικο αυτοκινητόδρομο. Κοιτάξτε να δείτε, μύθη και πραγματικότητα, πραγματικά τόσα χρόνια έρχεται ο Πρωθυπουργός, κάνει μία αναφορά, κρατάει το σχήμα ΣΔΙΤ, όλο το όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει. Τη χάραξη δεν την είδαμε, είδαμε ένα χάρτη της Κρήτης με μία γραμμή πάνω και το μόνο σίγουρο σε όλο αυτό είναι τα διόδια. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Γιατί πολλές φορές στην απόγνωση που πραγματικά έχει ο κρητικός λαός, πάρα πολλοί κόσμος λέει εντάξει ας γίνει και τέλος πάντων να πληρώνουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω την έκθεση του 18 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τα ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις των αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα. Όπου έγινε λοιπόν αυτή η έρευνα από την Ευρώπη και θα σας πω πολύ συνοπτικά συμπεράσματα από αυτήν. Στην Ελλάδα λοιπόν εκτίμησε το συνέδριο το ευρωπαϊκό ότι το κόστος ανά χιλιόμετρο των τριών αυτοκινητοδρόμων που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση με αυτή τη μέθοδο αυξήθηκε έως και 69%. Ενώ παράλληλα το αντικείμενο των έργων μειώθηκε μέχρι και 55%. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι η λύση που δεν έχουμε άλλη. Ούτε είναι η πιο φτηνή λύση, ούτε είναι η μοναδική λύση. Ακριβώς γι' αυτό θέλω να μένω σε αυτό, γιατί το να λέμε ότι χρειαζόμαστε ΒΟΑΚ και να πούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα ξέρουμε. Εμείς που ζούμε εδώ φυσικά και τα ξέρουμε. Και φυσικά θέλουμε ένα ΒΟΑΚ από τη μια άκρη ως την άλλη. Όμως, είναι η μοναδική λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Και αυτό γιατί πρώτον, και πέρα από το ότι το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της, που λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς η χρήση αυτής της μεθόδου, να μην ενθαρρύνεται και να βασίζεται σε τεκμηριωμένες συγκριτικές αναλύσεις. Ερχόμαστε λοιπόν και επαναφέρουμε τα γνωστά αιτήματα που λέμε τόσα χρόνια δυστυχώς, ότι πρώτον, πού είναι η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτή τη στιγμή την ξέρουμε για το ΒΟΑΚ. Ποια είναι η μελέτη. Εκπονήθηκε. Την έχει δει ο κρητικός λαός τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Από πού περνάει λοιπόν ο άξονας. Ποιες είναι τις τεχνικές προδιαγραφές. Και με ποια σειρά θα γίνει η υλοποίηση. Δεύτερον. Πού είναι τα κόστη. Και η συγκριτική ανάλυση. Του πώς θα κόστιζε ως δημόσιο έργο. Του πώς θα κόστιζε ως ΔΗ. Του πώς θα κόστιζε ως παραχώρηση. Δεν μπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να λέει αυτή είναι η μόνη λύση και εννοείται ότι θα έχετε διόδια και εννοείται ότι θα πληρώνετε επειδή έτσι πήρε μια πολιτική απόφαση με όποιο όφελος είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αυτό. Είναι υπέρ των κριτικών αυτό. Στην Κρήτη οφείλει πραγματικά διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις περάσαν τόσα χρήματα και αναλωθήκαμε με το να γίνει ο ΑΚ, να μην γίνει ο ΑΚ. Αν γίνει ο ΑΚ θα γίνει ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και ο ΑΚ έχει γίνει και ο δρόμος δεν έχει γίνει. Στο Υπουργείο ποιος ξέρει τη μελέτη. Από όλο αυτό είδαμε ένα χάρτη όλης της Κρήτης με μία γραμμή. Αυτό για τον τεχνικό δεν λέει τίποτα, αλλά ούτε και για τον απλό πολίτη λέει κάτι. Πού είναι λοιπόν οι συγκριτικές μελέτες. Γιατί προβάλλεται ως λύση και μάλιστα μοναδική λύση το να πληρώνουμε και διόδια για ένα άξονα που από τα όποια στοιχεία μπορούμε να πάρουμε, να εκμεέψουμε, να μας στείλουν, βλέπουμε ότι δεν θα είναι μια νέα χάραξη. Εξάλλου έτσι λένε όλοι ότι θα υπάρχουν, θα πατήσουμε και σε υφιστάμενο. Άρα δεν θα υπάρχει εναλλακτική. Χρησιμοποιούνται τμήματα του ήδη ΒΟΑΚ. Άρα δεν θα έχουμε δύο άξονες που να μπορεί κάποιος να επιλέξει. Θα υπάρχει ένας ΒΟΑΚ που για να πάει κάποιος στη δουλειά του, όποτε γίνει, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαγγελία. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας και δεν έχουμε και από τη μία άκρη ως την άλλη. Διότι λέμε θα εκπονηθούν για τη θητεία, θα προχωρήσουν οι μελέτες. Αν δούμε όμως τη διαφάνεια, λέει θα εκπονηθούν μελέτες. Ποιες, πού. Σε ποια κατεύθυνση, ποια είναι τα όρημα τμήματα, ποιος τα ξέρει. Δηλαδή αυτό αλλά θα μου πείτε, εντάξει, ο Υπουργός Υποδομών τη διαβούλευση τη θεωρεί ότι είναι
σύμφωνα με δηλώσεις του που έκανε πρόσφατα για το Καζαντζάκης, ότι είναι χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, τελικά, πού συμμετέχει ο κριτικός λαός σε όλο αυτό?